Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα Παρασκευή πρωί. Σας έχω πει ότι μπορεί να βγήκαν τα ασφαλιστικά, όλα καλά, όλα ωραία. Η απόφαση ήταν υπέρ μας. Μας έδωσε 250 ευρώ διατροφή για το Δημήτρη. Το δικαστήριο έβγαλε 250 ευρώ διατροφή για το Δημήτρη. Δεν έχουμε πάρει ακόμα διατροφή. Δεν μπορεί να μας πλησιάζει στα λιγότερο από 10 μέτρα. Και δεν έχει καμία επικοινωνία με το Δημήτρη, γιατί η Διονυσία δεν είναι αναγνωρισμένη, σας το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, και πριν μερικές μέρες είμαι στο μαγαζί, έχει πάρα πολύ δουλειά το απόγευμα. Βλέπω το αμάξι της κλητήρα, όσοι είναι από την περιοχή ξέρουν. Ένα έτσι γκρι Toyota κουρσάκι, το οποίο κάθε φορά που το βλέπω, δεν ξέρω, με πιάνει ένας πόνος στο στομάχι, σφίγγεται το στομάχι μου, δεν... Ένα περίεργο συνέστημα, κακό. Λέω, τι έφερε πάλι, τύπησα. Μου δίνει και είναι ένα εξώδικο, το οποίο μου ζητάει να δώσω τα παιδιά από τις 10 του Αυγούστου έως τις 30 του Αυγούστου στην αδερφή του. Τα παιδιά μου. Γιατί ξέρεις ρε φίλε, τα παιδιά είναι σαν τις βαλίτσες. Τα κλείνεις και τα πας όπου θες. Τα πατάς. Κατάλαβες. Ναι, ή δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω πώς το έχουν στο μυαλό τους. 7 μέρες μετά από την απόφαση του δικαστηρίου για τα προσωρινά μέτρα. Στην αρχή έχω θύμο, έχω νεύρα, ρε, λέω μας δουλεύει, δεν το σε κόβει, είτε με πίνουνε, είτε έτσι, είτε αλλιώς. Μετά εντάξει, το φιλοσόφισα λίγο παραπάνω, λέω εντάξει, δικηγόρος θέλει να φάει λεφτά, προφανώς και δεν τη κόβει, προφανώς και δεν κόβει και του άλλου και σου λέει θα του φάω λεφτά, θα του τάζω φύκη για μεταξωτές κορδέλες. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Να σας πω, το εξώδικο έφτασε σε μένα στα χέρια μου 12 του μήνα. Δηλαδή είχαν παρέλθει 2 μέρες από αυτό που μου ζητούσε αυτός. Ναι, δεν. Απλά σας τα λέω όλα αυτά για να μην νομίζετε ότι ζείτε μόνο εσείς κομιτικοτραγικές καταστάσεις. Εγώ να δείτε εδώ τι ζω. Σκεφτείτε τόσες ώρες στο μαγαζί. Για παράδειγμα, τώρα δεν ανοίγουν τα μάτια μου. Είναι 9 η ώρα το πρωί και πρέπει να πάω να κάνω ένα σωρό ψώνια. Τροφοδοσία. Λοιπόν. Τόσες ώρες στο μαγαζί μαζί με 2 παιδιά. Εντάξει, η μικρή φεύγει και λίγο το μεσημέρι και πάει στη γιαγιά μου. Φεύγει και λίγο το βράδυ και πάει στη γιαγιά μου. Ο Δημήτρης είναι non-stop στο μαγαζί. Non-stop. Φωνάζει, ουρλιάζει, ορίεται, παίζει με τα παιδάκια, μαλώνει με τα παιδάκια. Μετά βέβαια έχουμε και το άλλο τώρα. Ο Δημήτρης έχει ένα θεματάκι με το φαγητό. Δεν μπορεί να φάει το φαγητό που έχουμε ψήσει. Όχι, για κανένα λόγο. Και θα αρχίσει. Τι δεν φάμε. Εγώ θέλω κάτι άλλο. Όχι, δεν μου αρέσει. Έχει κάτι μαύρο, έχει κάτι κόκκινο, έχει κάτι κίτρινο. Είναι πολύ ζεστό, είναι πολύ κρύο. Δεν ξέρω τώρα. 2 μήνες αυτό το πράγμα με το Δημήτρη, το φαΐ με έχει εκνευρίσει. Ενώ το παιδάκι μου η Διονυσία. Μπράβο, Διονυσία. Η Διονυσία, ό,τι μρε και να τη δώσει. Ό,τι και να τη δώσει, το φάει. Αυτό ήταν ο πόνος μου. Βέβαια, μείνε στο βίντεο γιατί έχω πολύ ωραίο vlog. Και έχω και πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Έχω πολύ ωραίο vlog και έχω πολύ ωραία, πώς το λένε, πολύ ωραία έκπληξη για το Δημήτρη που μας την έκανε μια κοπέλα από Αμερική, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα μα πάρα πολύ. Εγώ θα το ξαναπώ και εδώ δημόσια, θέλω να μου πει πότε θα είναι στην Κρήτη να κανονίσω να κάνω τη βάφτιση της Διονυσίας τότε. Θέλω πολύ να την γνωρίσω από κοντά. Γιατί δεν μας ξέρει, μας έχει στηρίξει πολύ και ψυχολογικά και πάρα πολλά δώρα στα παιδιά, στο Δημήτρη, πατίνια και αυτά. Ειλικρινά. Μείνε στο βίντεο, έρχονται ωραία πράγματα. Πήρα ένα διακοσμητικούλι και η αλήθεια είναι ότι πήρα πιο πολλά πράγματα για το μαγαζί έχω πάρει, πετσιτάκια και αυτά, σπουγγάρια. Θέλω να πάρω, τι άλλο να πάρω, να πάρω κάτι του Κωστή, να πιει. Ναι, θα πάρω κάτι για τον Κωστή να πιει. Λοιπόν, πήρα κρουασάν, νερό παγωμένο, αυτό είναι για μένα και θυμώ στον Κωστή, αλλά θέλω να σου δείξω το τι πήρα για μένα. Για μένα πήρα αυτό εδώ πέρα, είναι βοημία, εντάξει, οικονομική σειρά αυτή που βρίσκεις στα σούπερ μάρκετ, δεν πειράζει. Είναι μία, θα το φτιάξω έτσι για να μην το σπάσω, είναι μία φοντανιέρα μικρή,
Και επειδή έχω πολλά wax melts τα οποία μυρίζουν υπέροχα, θέλω να τα βάλω μέσα και έτσι όπως θα κλείσει το καπάκι θα είναι τέλειο. Δεν είναι πολύ όμορφη? Είναι πάρα πολύ όμορφη. Εγώ θέλω να σας πω ότι μερικές φορές δεν έχουν αξία τα αντικείμενα καθόλου. Είναι το να περνάμε καλά. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για μένα τώρα που είμαι ήρεμη, που είμαστε καλά με τον Κωστή, που κάνουμε πράγματα μαζί, που ξέρεις, δείχνει ότι έχει ενδιαφέρον, δηλαδή καταλαβαίνει ότι κουράζομαι, θα βοηθήσει στο σπίτι, δεν έχει παράλογες απαιτήσεις. Ό,τι και να του πω, είτε στο σπίτι είτε στο μαγαζί, όσο κουρασμένος και να είναι, μα το Θεό θα τρέξει να το κάνει. Στο σπίτι πισίνα, πλακάκια, κάνουμε τώρα διάφορα, φτιάχνουμε έξω, στο μαγαζί, τα πάντα. Είναι πολύ σημαντικό με τον άνθρωπο που θα είσαστε να υπάρχει κατανόηση. Όταν δεν έχεις αυτή την κατανόηση, απλά σηκώνεσαι και φεύγεις. Μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και μου λέτε, μα τσακωνόμαστε, μα θέλει να με αλλάξει, μα θέλει έτσι, μα θέλει αλλιώς. Αν θέλει να σε αλλάξει, δεν θέλει εσένα. Θέλει απλά κάτι που να το κάνει κουμάντο αυτό, σε ένα υποχείριό του. Δεν σε αγαπάει για αυτό που είσαι. Ο άλλος, αυτός που σε αγαπάει και σε αποδέχεται ακριβώς για αυτό που είσαι. Καταλάβατε? Σκεφτείτε απλά πόσο δύσκολα περνάω εγώ τώρα που κάνει ζέστη, 39 βαθμούς πανηγύρι, δεν πεθάνω. Και πρέπει να πάω να τελειώσω τα ψώνια και μετά να πάω να πάρω πράγματα για το μαγαζί και άλλα πράγματα. Πήρα τώρα καινούργια πανάκια μικροίνες και διάφορα, αλλά έχω και άλλα πράγματα. Τα σουκλαρίκια μου σου αρέσει, θα σου γράψω την περιγραφή από που είναι. Μ' αρέσει. Λοιπόν, σήμερα είναι η πρώτη μέρα που αποφάσισα να σας τραβάω vlog για να σας έχω το τρίμερο μαζί μου. Είναι Σάββατο πρωί, έχει τις τη δουλειά στο μαγαζί, όμως έχω σηκωθεί με διάθεση να βγάλω φωτογραφίες στην παραλία. Καινούργια τσάντα, καινούργιο σετάκι. Και ο Κωστής δεν δούλευε, ευκαιρία να κάνει το φωτογράφο που το λατρεύει. Και μετά θα πάμε να κάνουμε παραγγελίες, ψώνια. Σας έχω μαζί μου σε όλο το τρίμερο, όσο μπορώ δηλαδή. Και όταν δεν μπορώ να κρατάω κάμερα, θα τη στείλω στο μαγαζί, θα σε περάσω ένα γρήγορο να βλέπεις. Γεννησία! Τι πίνεις? Μωρό μου, τι κάνουν τα κουρβέλια από πίσω? Πώς το πες? Πες το! Τι κάνουν? Τι σκουλτσιάζουν, ναι! Λοιπόν, είναι 1:16, είμαι στο αμάξι, έχω πάρει μαρούλια, λάχανα, ψωμί, τα χοιρινά, τους χυμάδες, πασέτες, όλα τα πήρα. Τι άλλο πήρα? Καρπούζες για φρούτο. Καρπούζες. Λοιπόν, τώρα είμαι στην τυπάκι γιατί ξέχασα να πάρω... Πες το. Ξέχασα να πάρω πλαστικά για το παγωτό. Μιας χρήσης δεν τα προλαβαίνει η λάντζα να πλένει το τρίμερο. Και πάω να τα πάρω. Ωστόσο, σταματήσαμε στην συμμαθήτριά μου την παλιά την παγώνα να πάρουμε παγωτό. Το έχω στεί. 5 ώρες κάνει τώρα. Μου λέει, τι παγωτό θες? Λέω, κάνει μου έκπληξη. Μου λέει, μην παγωτό σου κάνω έκπληξη. Τι να κάνουμε, δεν κάνεις με κάτι άλλο. Καλά, δεν σας έδειξα ολόκληρο το παγωτό, αλλά δεν πειράζει. Τώρα το έχουμε σοφάει. Είμαστε εδώ να πάρουμε κάτι πράγματα για το μαγαζί. Θα σας δείξω λίγο το μαγαζί που είναι πολύ ωραίο. Το αγαπημένο μου μέρος είναι εδώ πέρα. Πορσελάνι. Κρίσταλα. Έλα. Θα πάρω τσοκουτάλια. Ναι, μωρό μου. Εδώ έχουμε ένα διαπληκτισμό με τον Κωστή. Είναι τριήμερο, τη Δευτέρα της Παναγίας. Εννοείται ότι θα δουλέψουμε. Λέω του Κωστή το βράδυ θα βάλεις καθαρά ρούχα, να έρθεις στο μαγαζί να συντράμεις, γιατί δεν βγαίνει η δουλειά. Τι μου είπες? Είσαι ελέγχη, είναι σπίρτο. Είσαι πέρασε εδώ. Πού το είδες από το όνειρο? Δεν σου ρεπό. Πού το είδες? Δεν έχει ρεπό. Ρεπό παίρνει οι δημόσιοι υπαλλήλοι, εσύ είσαι δημόσιος υπάλληλος. Παγιανό. Ξεπέρασε εδώ. Κωστή! Ξεπέρασε το λασί. Ό,τι τσέλεσαι. Ποδίτσα το βράδυ, αθλητικό παπουτσάκι, το καλύτερό σου χαμόγελο, δείξτε το.
Ή έχει καναπέ το βράδυ. Μόρ να έχει το βράδυ. Ξεκούραση. Δεν έχει καναπέ, δεν έχει ξεκούραση. Ένα τριήμερο είναι, θα μας πάει λίγο έτσι δύσκολα, αλλά όλα καλά. Μωρό μου. Θέλει ρεπό. Πού να το πω και να το πιστέψουμε, θέλει ρεπό. Σοκ. Έχω κοκκινήσει, έχω μπλαβήσει όλα τα χώρια. Το τι συνέβη? Τι κάναμε στα κατσίκια μας? Τα ήσαμε τα? Πρόβα τα power. Και καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Κυριακή πρωί. Προσπαθώ να ξυπνήσω. Ήρθα και άναψα το air condition. Γιατί ζεσθενόμουν. Έρχεται ο Κωστής και προσπαθεί τώρα να... Τι μου είπες πριν? Ότι τι κάνω? Δεν κάνω τίποτα. Πώς το είπες? Πες, τοξική άνθρωπε, πες. Η αλήθεια είναι ότι δεν μαζεύω τώρα πια τα πιάτα στο μαγαζί. Στέλνω τους άλλους να μαζεύουν, γιατί κάνω παραγγελία λογαριασμού, πρέπει να μιλήσω με τον κόσμο και ψιλοβαριέμαι να μαζεύω πιάτα και στέλνω τον Κούστη. Μα εσύ πρώτα μαζεύω, σε θα δεις. Πάνω και αρχίζει που μαζεύω, μαζεύω μου δένα. Μου δένα, δεν θα μαζεύεις. Κάνεις παράπονα. Σήμερα δεν είμαι, σήμερα δεν είμαι η σχέση σου. Είμαι το αφεντικό σου. Εγώ σου είπα, στα αρχή είμαι το αφεντικό μου. Κώστη! Κοίτα εδώ. Μπο... Ιστάζομαι πάρα πολύ. Πολύ όμως. Ασκούσουμε. Παραγγείλαμε πρωινό καφέ, αμύτα στη Διονυσία, είχε κάτι να φάμε. Εντάξει, το σπίτι κλασικές αξίες. Εδώ το σπίτι δεν μπορείς, Ζεφύρη, να το μαζέψεις. Όλο μάζευτο είναι. Ο Κωστής τα βάζει όλα στη μέση. Ναι. Ποιος τα βάζει στη μέση? Εγώ τα βάζω. Βέβαια. Ο Κωστής τα βάζει στη μέση. Και δεν το παραδέχεται. Η Διονυσία όταν ξυπνάει το μαλλί της κάπως έτσι, σοκ. Αμύτα σου πήρε ο Κωτής. Πες Κωτή. Βάλε μου καλαμάκι μαύρο, πες Κωτή. Σας έχω πει ποτέ πόσο μισώ τις δουλειές του σπιτιού? Πολύ. Μετά από μία οδύσσια φτάσαμε στο μαγαζί. Ο πατέρας μου είναι λίγο νευριασμένος, κόβει κρέας στο βάθος. Κλασική αξία, μην νομίζω ότι τσακωνόμαστε εμείς εδώ πέρα. Είναι family business. Ο Μίτσος εδώ τρώει γλυκάκι, δεν ξέρω γιατί. Υπογλυκαιμίες. Έχω βγάλει και ένα σπυράκι εδώ και πονάει, δεν ξέρω γιατί. Αυτά. Λοιπόν, κάπως έτσι είμαστε όταν ξεκινάμε να στρώσουμε. Ναι. Επικρατεί ένας πανικός στην κουζίνα. Lamp house. Σας έχω πει ότι και ακόμα αυτό εκεί πάνω ήταν πατέντα και το έκανα εγώ με τον Κωστή. Πολύ ωραίο. Επίσης η κουζίνα όλη αυτή είναι do it yourself κατασκευές, όλη από μένα και τον Κωστή, handmade. Και να σας δείξω ψυχαριά. Ξύλα ελιάς μόνο. Τώρα ξεκινάμε να γεμίζουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή ζεσταίνομαι. Πονάνε τα πόδια μου, έχουν τριστεί, δεν παίρνει παπούτσια, φοράω παντόφλες. Για του λόγου του αληθές. Τώρα πώς θα βγάλω τη δουλειά. Δεν ξέρω. Αλλά τα πόδια μου σωστικά δεν παίρνουν. Πήγα, πάει. Πού να πάω? Είναι tutorial που φτιάχνει στο κουδούνι. Tutorial, πάτω, να δεν πατήσει. Κωστή! Επανάσταση. Α, το μπλουζάκι θα το κάνουμε giveaway στο Instagram το βράδυ, θα βγάλουμε φωτογραφία. Ξημερώματα Κυριακής. Φεύγουμε. Είναι έτοιμο να ξημερώσει αυτό εδώ πίσω. Για να πάρω τη μισή από τη γιαγιά μου, να πάμε σπίτι. Και σε λίγες ώρες θα είμαστε ξανά στο μαγαζί. Φίλε, δεν χωρούσανε να μπουν στα αθλητικά το πρωί. Είναι τόσο πρεσμένα.
Αύριο είναι της Παναγίας, περιμένουμε δουλειά. Έχω άγχος. Τα κοπέλια είναι κουρασμένα. Τι ώρα είναι? 4:30 το πρωί. Πάω να κοιμηθώ γιατί 9 η ώρα. Πρέπει να σηκωθώ αναγκαστικά. Κωστή! Κωστή! Τι μου είπες ότι είμαι? Τι μου είπες ότι είμαι? Σιγανόμαλη. Οι Ευρώποι μας λένε πάντα χιάτα. Και εσύ κάνεις τσιγάρο. Σιγανόμαλη είμαι εγώ, ε! Ο Κωστής μου έγινε σιγανόμαλη. Και στους δύο. Και στους δύο. Σήμερα. Δεν κάνω. Τραβά. Ε! Είτε με πέρα. Να στο κάνω. Είναι 7:30 ώρα, μόλις αδειάσαμε, μπράβο, τα πόδια μου δεν νιώθω, νομίζω ότι δεν χωράνε. Θα κάτσουμε τώρα εδώ με την Ελένη, τη Δέσποινα να φάμε, να είμαστε έτοιμοι κατά τις 8 που ξεκινάνε οι κρατήσεις μας για βράδυ. 8 μέχρι 10 είμαστε φουλ. Σοκ, σοκ, σοκ. Ήρθα, πήγα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα γιατί μία μήνυση, κάτι συμπληρωματικές, κάτι βλακίες τέλος πάντων. Για να μου πούνε ότι φοβούνται, λέει ότι είμαι ικανή για τα πάντα γιατί είμαι επικίνδυνη. Καλά, άσε τον τρελό στην τρέλα, του λέει, μη το χαλά στο όνειρο. Έρχομαι στο μαγαζί, βλέπω μία μεγάλη κούτα. Βασικά με πήρε η μάνα μου και μου λέει ένα φορτηγό φέρνει μία κούτα. Λέω εντάξει. Λέω είναι ελεύθερο. Λέει ναι, ελεύθερο. Λέω εντάξει. Και ανοίγουμε την κούτα. Η κούτα ήταν αυτή εδώ, για του λόγου ταλιτές. Αυτό είναι ο Μίτσο. Μας έχουν στείλει ένα ποδήλατο που προσπαθούμε να το φτιάξουμε. Ότι το παλιό ποδήλατο είχε μείνει στο παλιό σπίτι, οπότε δεν το πήραμε ποτέ, όπως και όλα τα άλλα αντικείμενα. Προφανώς κάποιος που ξέρει, που μας παρακολουθεί από το TikTok, το έστειλε. Έχει γίνει παραγγελία στο όνομά μου μέσω του Scrooge, αλλά δεν γράφει κάποιο όνομα, είναι σαν να το έχω παραγγείλει εγώ. Πήρα την εταιρεία και μου λέει δεν έχει κάποιο όνομα. Έχει έναν ξένο αριθμό μόνο, θα ψάξω τώρα να δω. Θα το στηρίξω να πάρω από το φοβερό γιατί το κινητό μου δεν παίρνει. Μερικές φορές δεν υπάρχουν λόγια για να σας ευχαριστήσω. Στη χαρά που δίνετε στα παιδιά μου. Είναι το κάρμα. Μπορεί να χάσαμε πολλά, έρχονται περισσότερα. Θα μου πείτε εντάξει, σιγά ένα ποδήλατο είναι. Τα μάτια του Δημήτρη είναι ολόκληρος ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι έχω πρόβλημα οικονομικό και δεν μπορώ να πάρω ένα παιδί στο παιδί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, έχουν φύγει αρκετά λεφτά στους δικηγόρους που είναι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα. Και δεν μπορείτε να καταλάβετε. Κράτη. Προσπαθεί εδώ με τον αδερφό μου να το φτιάξει. Φτάνει ότι μας έστειλε κάποιος ολόκληρο ποδήλατο. Μας έστειλε και αξεσουάρ, φώτα LED. Εντάξει, πόσο τέλειο. Δεν είμαι ακόμα στον αρμολόγιο, περίμενε. Περίμενε, αλλά δεν έχω βάλει πετάλια. Με τραγικές ρεαλ καταστάσεις. Κοίτα εδώ, περίμενε. Πήγε εκεί και ακούμπησε ένα μυρμήγι και μετά φωνάζει. Τι σε ακούμπησε? Τα μπρατσάκια που τα βάζουμε? Εμένα έχω νερό. Ποια θα σκοτώσετε? Αμελίτσα. Διονυσία, μήπως θα βγάλουμε τα μπρατσάκια? Τα μπρατσάκια μας τα έφεραν από το μία κοπέλα, κάτι κοπέλα από το Ρέθινο τώρα. Το νερομπίστολο, αυτό το νερομπίστολο το φέρανε χθες. Θεό, είναι 10 η ώρα, δεν έχει σταματήσει ο κόσμος να έρχεται. Πονάνε τα πόδια μου, έχω κάνει φρέσκες, θα βγάλω να σου δείξω. Περίμενε. Πιο χάλια πεθαίνει. Και ναι, είμαι τις παντόφιλες. Γιατί τα πόδια μου είναι πλεισμένα και δεν έχω προλάβει να βάλω. Δεν μπορώ να βάλω αθλητικά, έχουν πλειστεί. Είναι βράδυ, αργά το βράδυ. Ο Κωστής έχει πάει ήδη στο σπίτι. Πάω κι εγώ. Πάω να πάρω την γυνσία από τη γιαγιά μου. Την πάρω και πάμε σπίτι. Πονάει όλο μου το σώμα, δεν ξέρεις. Πονάω. Μερικά βράδια τη λυπάμαι που τη σηκώνω, την παίρνω,
αλλά άμα δεν την πάρω το βράδυ και την αφήσω να κοιμηθεί εδώ, δεν θα τη δω καθόλου το πρωί. Είναι λίγο πιεστικός αυτός ο μήνας. Μα κοίτα τι. Ψυχή μου. Μου δημεί τη σημάδα από πίσω. Λοιπόν, ναι, θέλω να μου πεις τώρα τι μου είπες. Αν θα πάω και κάτω κάτω, θα πάω γλυκά. Δεν μου είπες ότι θα κάνεις πικνίκ, πες το ξανά. Κάνω πικνίκ. Με πού πώς, δείξε μου τι είσαι εκεί πέρα, έλα να μου δείξεις την τσάντα. Αρχικά αυτό είναι το καινούριο μας ποδήλατο. Και μας αρέσει πολύ από ό,τι βλέπετε. Το κάνω κάθε μέρα. Ναι. Κοιτάξτε το Δημήτρη πώς είναι το χεράκι, το βλέπετε. Ωραία, διέξε μου, ναι. Γαριδάκια, χθες ήταν αυτό το unboxing. Πατετάκια, ναι. Είδες γιατί δεν ήθελα να πάρω όλη την τσάντα. Το λέω στην κοπέλα που τα έφερε, ναι. Δασανάκια, ωραία. Ναι. Α, αμυγδάλου. Και εμένα φλέβα χτύπησε τώρα, ναι. Ναι, τι είναι αυτά, μπισκότα. Ναι. Πατατάκια. Πατατάκια κι άλλα. Ναι. Τι είναι αυτά. Ω, τα αγαπημένα σου, ναι. Μαμά, να πέσω σε. Μπορούμε να κάνουμε την καλύτερη συνεργασία με την Κίτερ. Είμαστε λάτρες, ναι. Πάμε, αμύτα, οκ. Okay. Μα πέσει χάμενο, ναι. Έχει κι άλλα. Τι είναι. Α, αυτά είναι πολύ καλά. Αυτά είναι πολύ νόστιμα. Τα τρώω και εγώ με το ελληνικό καφέ. Είναι με αλεύρι ολική θάλασσα και είναι με μέλι. Είναι πολύ ωραία. Α, αυτά είναι μεγάλα και σβέστη. Εγώ έχω κάτι άλλο να παίρνω μέλι. Έτσι είναι η ζωή στο χωριό. Ποδήλατο. Μίτσο, θέλει κούρεμα μίτσο και πάει να κάνει πικνίκ. Πάρε και τον Γιώργο. Εδώ η Διονυσία έχει κάνει λασποριό με το καινούριο τη έδια του τσάι. Ποιε τσάι. Ευχαριστώ. Δώσε του Κωστή να πιει τσάι. Ναι, βάλε μου κι άλλο. Δώσε του Κωτή. Το πρώτο μαρσέτ σαγιού είναι αυτό και έχουμε ενθουσιαστεί. Ευχαριστώ. Πιο ωραία εγκαταστάσεις στα μαγαζί, πεθαίνεις. Έχουμε 4-5 παρέες. Έτσι είναι τα παιδιά. Έρχομαι. Δημήτρης εκεί, η Γιονυσία εδώ. Γράφτηκε με το νερό. Αυτό ζωγραφείς, Γιονυσία. Εσύ, Μίτσο, τι ζωγράφεις. Τι είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Είναι μια μπαρμπίνα. Λοιπόν, σήμερα είμαστε σπίτι. Εδώ εγώ κάνω λίγο... Μποτέ, ναι. Μια μάσκα έβαλα από τα ομσκίνη, να στη δείξω. Αυτή είναι εδώ. Αυτή είναι εδώ. Αυτό που χρησιμοποιώ. Και η Διονυσία έχει καταφέρει να κάνει αυτό εδώ πέρα το χαμό. Ωραία. Λοιπόν, σου είπα ότι... Πάμε να το πάμε στην αρχή. Λοιπόν, η απόφαση του δικαστηρίου είναι τα προσωρινά μέτρα, ωστόσο, έτσι, έχουμε πει τα προσωρινά μέτρα, η απόφαση είναι καμία επαφή με τα παιδιά, διατροφή 250 ευρώ για την ακρίβεια για τον Δημήτρη και δεν μπορεί να οσκεσιάσει σε απόσταση λιγότερη των 10 μέτρων, ούτε μένα και κατά συνέπεια ούτε τα παιδιά. Πριν λίγο είμαι στο μαγαζί, έχω δουλειά, έρχεται η κοπέλα που φέρνει τα εξώδικα, φέρνει το εξώδικο, λέει. Αυτό λέει είναι ένα εξώδικο. Και μου ζητάει να δώσω τα παιδιά σε συγγενικό του πρόσωπο. Τα παιδιά, όχι το παιδί, ξαναλέω, η Διονυσία δεν είναι αναγνωρισμένη. Τα παιδιά σε συγγενικό του πρόσωπο από τις 10 Αυγούστου έως τις 30 Αυγούστου. Το ότι θα συνεννοηθούμε ποτέ δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Μου στέλνει αυτό το χαρτί ενώ έχουν παρέλθει 5 ημέρες από την απόφαση του δικαστηρίου. Έστω την προσωρινή. Εγώ μερικές φορές νιώθω ότι η μάχη είναι άνηση. Είναι σαν να μιλάς με τείχο, του βάρη, τίποτα, δεν. Είναι σαν να μιλάς με το τίποτα. Μα το Θεό. Και πάμε να σας δείξω το χαμόλι που επικρατεί τώρα. Αυτή εδώ είναι η Διονυσία. Διονυσία, το γραφείο μου είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, μας φέρανε ποδήλατο. Το πατίνι και αυτό μας το έχει στείλει η ίδια κοπέλα που πήρε το ποδήλατο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι το μόνο που έχουμε τα πρώτα μας κλίδια. Το γραφείο μου κάπως έτσι, έπινα μια σόδα. Η Διονυσία έχει κάνει αυτό όταν το δει η μαμά μου. Θα είναι το χέρι, να πει μπράβο Διονυσία. Ο Δημήτρης παίζει με ένα παιδάκι που δείχνει στο τάμπλετ. Το μούντρα της κουζίνας είναι αυτό εδώ αυτή τη στιγμή.
πάμε. Εγώ. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα κρασιά. Θα τα βάλουμε τώρα. Ο απόλυτος χαμός. Ευτυχισμένες στιγμές στο μαγαζί. Μικά μου! Το σκότωσε. Διονυσία! Διονυσία! Ο παππούς background φωνάζει τις κουτάλες του. Θέλω να πεις Johnny Johnny. Johnny Johnny, yes papa. Eating sugar. No, papa. Telling lies. No, papa. Open your mouth. Johnny, yes, papa. Eating sugar. No, papa. Telling lies. No, papa. Open your mouth. Όσι. Όσι. Όσι, μικρή μου ξανθόψηρα, όσι. Εγώ το πρωί τι σας είπα. Σας είπα ότι θέλω να πάω να πάρω ένα διακοσμητικό έτσι κρυστάλλινο, ένα μικρό που ήθελα να βάλω στο τραπεζάκι του σαλονιού, και ότι θα ξεκινήσω ξανά τη συλλογή μου και ότι ξέρεις, θέλω να ξαναφτιάχνω τα πράγματα που είχα. Φίλε, ξέρεις τι σημαίνει κάρμα. Κάρμα σημαίνει να σε παίρνουν τηλέφωνο τη μεταφορική και να σου λένε έχεις ένα πακέτο. Ανοίγουμε το πακέτο unboxing με τη Διονυσία και είναι σεντόνια. Είναι σεντόνια τα οποία φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Α, έχω μια κάρτα. Είναι από αυτή εδώ πέρα την εταιρεία. Θα σας τη γράψω και στην περιγραφή. Ναι, φωσφορίζουν στο σκοτάδι και είναι τα σεντόνια αυτά, η ίδια εταιρεία. Είχα πάρει από την ίδια εταιρεία κουβερλί πριν φύγουμε από το παλιό μας σπίτι. Που φωσφόριζε στο σκοτάδι αστεράκια. Και έστειλα και στο Δημήτρη και στη Διονυσία. Θα σας τα δείξω και στρωμένο. Σε κάποια στιγμή, σε αυτό, σε άλλο βίντεο, δεν ξέρω. Αλλά να ξέρετε, το κάρμα δεν ξεχνάει ποτέ. Είμαι πολύ ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή. Σκέφτομαι ότι όλα θα πάνε καλά. Σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουμε το σπίτι μας με τον Κωστή. Αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σου άρεσε. Αν σου άρεσε, αν θέλεις, πάτα ένα like να μας στηρίξεις. Κάνε μια εγγραφή στο κανάλι. Και αν θέλεις, πάτα και καμπανάκι για να σου έρθει η ειδοποίηση για το επόμενο βίντεο. Και γράψε μας στα σχόλια τι άλλο θα ήθελες να δεις από εμάς. Και συμβουλή. Κρατάμε μόνο τα καλά. Τα υπόλοιπα δεν μας νοιάζουν. Το καλό είναι ότι ο Δημήτρης και η Διονυσία είναι χαρούμενοι και ήρεμοι.